Γεια σας φίλες και φίλοι του Sport Analysis, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Πολύ σημαντικό βίντεο, σήμερα θα μιλήσουμε για την ρεβάνς της ΑΕΚ με την Βελέζ στο ΟΑΚΑ. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό το βίντεο? Διότι ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα της ρεβάνς με την Βελέζ με στόχο την ανατροπή που θα δώσει στην ΑΕΚ την πρόκριση. Η ΑΕΚ λοιπόν παρουσίασε μια προβληματική εικόνα στον πρώτο αγώνα με την Βελέζ και έτσι έχασε, ιτήθηκε με 2-1 στο Σαράγεβο παρότι προηγήθηκε στο σκορ. Το θετικό μέσα σε όλα αυτά για τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς είναι πως εν όψει της ρεβάνς μπαίνουν στην εκδήλωση πιο δυναμικά τρεις ποδοσφαιριστές που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τη φετινή σεζόν στο κυτρινό μαύρο ρόστερ. Ο λόγος για τους Βράνιες, Λέταλεκ και Αραούχο. Αρχικά θα μιλήσω για τον Βράνιες. Ο Βόσνιος στόπερ είδε τον αγώνα με τη Βελέζ από τον πάγκο, καθώς κρίθηκε ανέτοιμος, αλλά μοιάζει από δύσκολο έως απίθανο πλέον να μην είναι παρτνέρ του Γιώργου Τζαβέλα στη ρεβάνς στο ΆΚΑ. Ειδικά από τη στιγμή που ο Στράτος Βάρνας έχασε αρκετό κομμάτι της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού και πλέον δεν είναι σε καθόλου καλή αγωνιστική κατάσταση. Να μιλήσουμε τώρα για τον Λεταλέκ. Το κυριότερο πρόβλημα της Ένωσης ήταν η τρύπα στη 6. Ο Γεβγέν Σάκχοφ που κλήθηκε να καλύψει συγκεκριμένο χώρο μέσα στο γήπεδο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Εντάξει, λογικό έως έναν βαθμό αφού ο ρόλος του είναι περισσότερο δημιουργικός και σίγουρα δεν διαθέτει τα τρεξίματα που χρειάζεται στη συγκεκριμένη θέση. Και γι' αυτό το λόγο πέρασε ως αλλαγή ο Λεταλέκ, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει και φανέλα βασικό από ό,τι φαίνεται στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Γάλλος Χαφ που αποκτήθηκε για να πλαισιώσει τον Άντρε Σιμούες στη θέση 6 διαθέτει την ποιότητα και την εμπειρία που έχει η ΑΕΚ ανάγκη. Με τον Αραούχο, τι έγινε? Ο Αραούχο χάθηκε στο παιχνίδι, δεν ήταν αισθητή η παρουσία του, είναι η αλήθεια. Απλώς ίσως ο Μιλόγεβιτς χρειαστεί να βρει το σύστημα ώστε να ταιριάξει τον Αραούχο, δηλαδή να είναι ο target man ο Αραούχο. Τώρα, προβληματίζει πάρα πολύ το πώς θα παραταχθεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τη Βελέζ την Πέμπτη και το πώς θα παραχθεί επιθετικά περισσότερο. Ο Χρήστος Αλμπάνης άρχισε εξαιρετικά το παιχνίδι στη Βοσνία, προσφέροντας μια τρομερή ασίστ στον Καρύμ, αλλά και στη συνέχεια έκανε κάποια πράγματα τα οποία όντως ήταν σωστά. Ο Μουαμέρ Στάνκοβιτς πέρασε ως αλλαγή, αλλά δεν έκανε καθόλου αισθητή την παρουσία του. Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείεται ο Μιλόγεβιτς να δώσει φανέλα βασικού στον Σουηδό, χρησιμοποιώντας τον είτε σε θέση αριστερού εξτρέμ είτε πίσω από τον επιθετικό. Δοκιμάστηκε άλλωστε αρκετές φορές από τον Μιλόγεβιτς και η αλήθεια είναι πως δείχνει να είναι κάπως διστακτικός στο να τον χρησιμοποιεί συνέχεια. Βέβαια, από τη στιγμή που η ΑΕΚ χρειάζεται νίκη, έτσι, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά για να πάρει εκείνη την πρόκριση, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Μιλόγεβιτς να πάει σε μια πιο επιθετική λογική με διάταξη 4-4-1-1 και ταυτόχρονη παρουσία των Αραούχο και Ανσαρίφαρ στο γήπεδο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το ζήτημα που προκύπτει για τον Μιλόγεβιτς είναι η έλλειψη εναλλακτικών επιλογών στον πάγκο για την κορυφή της επίθεσης σε περίπτωση που στραβώσει το παιχνίδι. Ωστόσο, τα περιθώρια είναι στενά και η νίκη, παύλα πρόκριση, είναι επιτακτική. Οι επόμενες ημέρες θα μας κάνουν σοφότερους και θα δείξουν περισσότερα για τις σκέψεις του 59χρονου τεχνικού. Υπάρχουν πάντως 3 συν 1 παίκτες που είναι ικανοί να βελτιώσουν σημαντικά τη ρεβάνς. Ο ένας είναι ο Στάνκοβιτς, ο οποίος έχει παίξει κάποια χρονιά με την Ένωση, αλλά λόγω τραυματισμού δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο Μιλόγεβιτς. Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Εγώ, εάν ήμουν στη θέση του Μιλόγεβιτς, θα το ρίσκαρα και θα πήγαινα σε ένα 4-4-1-1. Γιατί η ΑΕΚ πρέπει να παίξει επιθετικά. Η Βελέζ παίζει πολύ κλειστά. Μπορεί να πιέσει, δηλαδή είναι μια ομάδα που είτε θα πιέζει πολύ είτε θα κλείνεται πίσω. Και η ΑΕΚ πρέπει να παίξει επιθετικά. Πρέπει να πιέσει με κάποιο τρόπο την Βελέζ και να την κλείσει πίσω. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και post-game μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ για να σχολιάσουμε τα περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μας, share για να φύγει η αλήθεια προς τα έξω. Και εσείς θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά νέα βίντεο σε Ελλάδα και Ευρώπη.